φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση προχωράει σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που οι ευθύνες του ανάγονται βαθιά στο παρελθόν, όπου το σύνολο των κυβερνήσεων προχώρησαν με μεθοδικότητα στην απαξίωση της ΛΑΡΚΟ και στην επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων σε αυτήν. Και σήμερα με την τροπολογία που συζητείται και ψηφίζεται γρήγορα από τη Βουλή, η κυβέρνηση προσπαθεί να ολοκληρώσει αυτό το έγκλημα. Να προσπαθεί δηλαδή είτε να κλείσει τη ΛΑΡΚΟ, είτε να την εκποιήσει για ένα κομμάτι ψωμί στους ιδιώτες επιχειρηματίες, χωρίς καμία διασφάλιση στο θέση των εργαζόμενων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο και απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Είναι στο χέρι, πιστεύουμε, της εργατικής τάξης, των εργαζόμενων και των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και συνολικά της εργατικής τάξης, να παρεμποδίσει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Αυτοί οι σχεδιασμοί, είτε για το κλείσιμο, είτε για την ξεπούλημα και τη συρρήκνωση των δραστηριοτήτων της ΛΑΡΚΟ, είναι αντίθετοι προς τα συμφέροντα του λαού. Μπορούμε και είναι στο χέρι των εργαζόμενων και όλου του λαού να αποτρέψει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, το οποίο έγινε στην Αθήνα, όπου εκφράστηκε η ταξική αλληλεγγύη του συνόλου της εργατικής τάξης και των πιο πρωτοπόρων της τμήματων, δείχνει το δρόμο. Το δρόμο δηλαδή της συνέχισης και της κλιμάκωσης της ταξικής πάλης και του αγώνα. Δείχνει το δρόμο και στη νέα γενιά, η οποία συμπαραστέκεται και συμμετέχει και αγωνιά μαζί με τους πατεράδες τους, ότι μπορούν ο αγώνας αυτός να φέρει αποτελέσματα, να βάλουμε εμπόδιο και να παρεμποδίσουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης αλλά και της αστικής τάξης συνολικότερα, για να επιδεινωθεί η θέση των εργαζόμενων και να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι θέσεις εργασίας. Σήμερα λοιπόν χρειάζεται να κλιμακωθεί αυτός ο αγώνας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταθέσει οτιδήποτε έχει στα χέρια του, όλες τις δυνάμεις, ούτως ώστε αυτός ο αγώνας να έχει θετικά αποτελέσματα, για να ανοίξει το δρόμο για μια συνολικότερη λύση, η οποία βρίσκεται στην ανατροπή συνολικά της κατάστασης, που παρά την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει για άλλη μια φορά τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ.